Να ενημερώσουμε λίγο τι ώρα κλείνουν τα σούπερ μάρκετ σήμερα. Ναι. Τι ώρα κλείνουν τα σούπερ μάρκετ. Και τα καταστήματα, έτσι. Έτσι ακριβώς, για να ξέρουν οι θεατές μας πώς θα κινηθούν σήμερα, τελευταία ημέρα του χρόνου. Λοιπόν, να πούμε ότι τα σούπερ μάρκετ σήμερα, παραμονή πρωτοχρονιάς, θα κλείσουν στις 8 η ώρα το βράδυ. Ενώ τα εμπορικά καταστήματα από τον Εμπορικό Σύλλογο, το ωράριο λειτουργίας που έχει προταθεί, είναι να είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6. Τώρα για τις τράπεζες, να πούμε ότι οι τράπεζες ήδη έχουν κλείσει, γιατί αντί να κλείσουν 2 η ώρα, κλείνανε στη 1. Μάλιστα. Πάντως, όποιος θέλει να ψωνίσει σούπερ μάρκετ μέχρι 8 η ώρα. Μέχρι 8 η ώρα προλαβαίνετε για τα τελευταία ψώνια σας. Στα υπόλοιπα καταστήματα 6 η ώρα όμως. 6 η ώρα όλα τα υπόλοιπα καταστήματα μέχρι και τις 8 για να πάτε στο σούπερ μάρκετ. Να θυμίσουμε ότι σήμερα, αν θέλετε να κάνετε το ρεβεγιόν σας σε ένα μαγαζί εστίασης, δεν θα ακούτε μουσική. Να το πούμε αυτό. Ναι. Και οι ταβέρνες και τα εστιατόρια θα κλείσουν σήμερα στις 2 η ώρα το βράδυ. Και επίση να απαγορεύονται οι όρθιοι και τα λοιπά, έτσι. Αν όρθιοι δεν μπορεί. Όχι, μόνο. Και και απόσταση μεγαλύτερη από ό,τι προϋπήρχε πριν. Έχουν βγει και αποστάσεις. Είναι, πρέπει να είναι παραπάνω από ό,τι ήταν το τελευταίο διάστημα. Έχει δηλαδή βγει και η απόσταση. Ναι, πρέπει τα τραπέζια να είναι ακόμα πιο μακριά. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος τουλάχιστον. Εντάξει, πάντως και εγώ με άτομα που έχω μιλήσει που έχουν μαγαζιά, δεν πρόκειται να το κρατήσει, λέει κανένας, μέχρι τις 2 η ώρα. Δεν έχει νόημα να κρατήσουμε λίγο μέχρι τις 2 η ώρα τα μαγαζιά να κάνουμε τι. Ρεβεγιόν μόνοι μας εδώ, ποιος θα έρθει να φάει 2 η ώρα. Και δεν έχουν και κρατήσεις, δηλαδή. Και κάποιοι που έχουν κρατήσεις έχουν στις 9 η ώρα το βράδυ. Μέχρι πόση ώρα θα κάτσουν εκεί οι άνθρωποι. Οπότε τα πράγματα είναι γενικότερα δύσκολα, όπως καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Άρα, πάμε λοιπόν και ο Θεός μαζί μας.